Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Παιδών και Κορασίδων πρόκειται να φιλοξενήσουν τα Γιάννα παραμονές του Πάσχα και συγκεκριμένα από τις 19 έως τις 21 Απριλίου. Οι φίλαθλοι της πρωτεύουσας της Ηπείρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο θέαμα μέσα από έντονο συναγωνισμό των καλύτερων Ελλήνων πρωταθλητών αλλά επιπλέον και τη νέα γενιά αθλητών στις κατηγορίες παιδών και κορασίδων. Στις λεπτομέρειες της διοργάνωσης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, Πύρος Δήμας, έχοντας στο πλευρό του τον Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρο Καχρημάνη και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα. Για την Ομοσπονδία της Άρσης Βαρών, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς. Θα αγωνιστούν γύρω στα 300 αθλητές από τους παιδες μέχρι στους άντρες, γυναίκες άντρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κάνουμε συνέντευξη τύπου, γίνεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στον Πατούμι που ήδη παίξαν δύο από τα κορίτσια μας και η μία βγήκε έκτη και η άλλη όγδοη. Πιστεύουμε ότι το άθλημα συνεχίζει παρά τις δυσκολίες. Έχει άνοδο, έχουμε νέα παιδιά στο άθλημα και στη φιλοξενία που θα έχουμε, όπως είπα, από την περιφέρεια και από το Δήμο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα τους γνωρίσουν και οι φίλαθλοι στα Γιάννηνα. Δημητικοί χαρακτήρισαν την παρουσία του Ολυμπιονίκη αλλά και συμπατριώτη μας Πύρου Δήμα στην περιοχή. Τόσο ο Περιφερειάρχης Πύρου Αλέξανδρος Καχρημάνης όσο και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας αναφέρουν ταυτόχρονα στην μεγάλη σημασία που έχει η συγκεκριμένη διοργάνωση για τα Γιάννηνα και την Ήπειρο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία της Άρσης Βαρών και ειδικά τον πρόεδρό της, τον συμπατριώτη μας, τον Πύρο το Δήμα, τον Ολυμπιονίκη, και θέλω να πω ότι είναι υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου να στηρίξει τους αγώνες της Άρσης Βαρών που τιμητικά θα γίνουν αυτή την περίοδο στην Ήπειρο και ειδικά στα Γιάννηνα. Είμαστε στο πλευρό τους για ό,τι χρειαστούν και όπως είπα αυτό το βλέπω ως υποχρέωσή μας και μας δίνεται η δυνατότητα αυτοί οι αγώνες να ξανασηκώσουν στην περιοχή μας το άθλημα αυτό πολύ ψηλά που στο παρελθόν έχει δώσει διάφορες διακρίσεις αθλητικές στον τόπο μας. Η διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών στα Γιάννενα, στην πόλη των Ολυμπιονικών, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο τιμά τον τόπο συνολικά. Δίπλα μου κάθεται ο κολοσσός, θα έλεγα, του ελληνικού αθλητισμού, ο Πύρος του Δήμας, και στο πρόσωπό του, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι επελέγησαν τα Γιάννενα για το πρωτάθλημα αυτό. Βέβαια, τίποτα δεν είναι τυχαίο και πρέπει να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, γιατί τα τελευταία χρόνια και η Δημοτική Αρχή κάνει μια συστηματική προσπάθεια στο γενικότερο σχεδιασμό για την προβολή του τόπου και του τουριστικού ενδιαφέροντος για τον τόπο. Και ξέρετε ότι ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας, στον οποίο στοχεύουμε, και οι διοργανώσεις αυτές της κατηγορίας βοηθάν πάρα πολύ στην προβολή του τόπου. Είναι μια συλλογική προσπάθεια για μια ακόμη φορά, με την Περιφέρεια, την Ομοσπονδία και το Δήμο, και όταν πραγματικά οι προσπάθειες γίνονται συλλογικά πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία αποτελέσματα. Ο Δήμος Ιωαννιτών θα είναι δίπλα στη διοργάνωση και όχι μόνο, γιατί η Άρση Βαρών είναι ένα άθλημα το οποίο έχει αναδείξει στα πέρατα του κόσμου τη χώρα μας με τις τιμές τις οποίες απέλαβε μέσω των σπουδαίων αθλητών της, είτε σε επίπεδο Ολυμπιακών αγώνων είτε και σε χαμηλότερα επίπεδο αγώνων, είναι μια συνεχής διαφήμιση και προβολή για την χώρα. Είμαστε εδώ, εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση και θα συνεχίσουμε έτσι σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή τη λογική για να πάει ο τόπος μπροστά.